Η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει αποστολή για την ανάσυρση αντικειμένων εν υπολογιστής αξίας από το θρηλυκό ναυάγιο της γαλέρας Σαν Χωσέ, η οποία βυθίστηκε το 1708, φορτωμένη με χρυσό, ασίμι και σμαράγδια εκτιμόμενης αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαριών το πλοίο των 316 ετών, το οποίο συχνά ονομάζεται Ιερό Δισκοπότηρο των Ναυαγίων, εντοπίστηκε πριν από 8 χρόνια και παραμένει αντικείμενο διαμάχη, δεδομένου ότι δεν έχει μόνο οικονομική αλλά και αρχαιολογική αξία. Ο Κολομβιανός Υπουργός Πολιτισμού Χουάν Νταβιτ Κορέα Δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τον Απρίλιο θα σταλεί στο ναυάγιο ρομποτικό υποβρύχιο που θα ανασύρει τα πρώτα αντικείμενα από τη γαλέρα προκειμένου να εξεταστεί η κατάστασή του και να διαπιστωθεί τι πρέπει να γίνει για την ανάκτηση του θησαυρού. Το πλοίο επέστρεφε από το νέο κόσμο φορτωμένο σε ντούκια με σμαράγδια και 200 τόνου χρυσών νομισμάτων. Σε πρώτη φάση, η αποστολή των 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων θα ανασύρει κεραμικά και ξύλινα αντικείμενα χωρί να επηρεάσει ή να προκαλέσει βλάβε στο ναυάγιο είπε ο Υπουργό. Η θέση του ναυαγίου κρατείται μυστική για να κρατηθούν μακριά οι κυνηγοί θησαυρών. Η γαλέρα Σαν Χωσέ, ιδιοκτησία του Ισπανικού στέματο, βυθίστηκε από το Βρετανικό ναυτικό κοντά στην Καρταχένη το 1708. Ελάχιστοι από τους 600 άνδρες του 600 άνδρε του πληρώματο κατάφεραν να επιζήσουν. Όπω δήλωσε ο Τζάστιν Λάιντ Βάγκνερ, αρχαιολόγος του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, είναι ένα άκρο ευαίσθητο θέμα επειδή υποτίθεται ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε σε πολεμικού τάφου. Επισημαίνεται ότι η Ισπανία επιμένει ότι το φορτίο τη ανήκει επειδή πρόκειται για Ισπανικό πλοίο. Από την άλλη πλευρά, οι αυτόχθονε κάρα-κάρα τη Βολιβία επιμένουν ότι ο θησαυρό είναι δικό του δεδομένου ότι οι Ισπανοί ανάγκασαν τον λαό του να εξορίξουν τα πολύτιμα μέταλλα. Από την άλλη πλευρά η Κολομβία θέλει να ανασύρει τον θησαυρό με δικά της μέσα και να τον κρατήσει. Όπως είπε ο υπουργό Πολιτισμού, πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι πρόκειται για θησαυρό για τον οποίο πρέπει να παλέψουμε, όπως τον καιρό της απεικιοκρατίας, όταν οι πειρατέ αμφισβητούσαν τα σύνορα. Επισημαίνεται ότι η Ισπανίδα πρεσβευτή στην Κολομβία δήλωσε ότι έχει λάβει οδηγία να προτείνει διμερή συμφωνία για την προστασία του ναυαγείου. thank mm -hmm. you